Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Σκάλας για άλλη μια φορά που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας να μας φιλοξενήσει σε αυτή την καταπληκτική αίθουσα και βεβαίως να ευχαριστήσω το Δημοτικό Σύμβουλο, το φίλο μας, τον Χρήστο τον Αναγνωστάκο, ο οποίος πάντα φιλόξενα και ενθερμό στηρίζει όλες τις προσπάθειες της Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Δικού σας Επιτροπής των προπονητών ποδοσφαίρου της Λακωνίας, τον Τάκη τον Φουρτσάκο. Επίσης, τους προπονητές, τον Δημήτρη Φαρλέγα και τον Θανάση τον Σκάντσο και βεβαίως τους φίλους που τον παρακολουθούν. Και να πω ότι η προσπάθειά μας αυτή, της Ένωσης και βεβαίως του τοπικού οργάνου διαιτησίας, είναι πραγματικά όπως είναι και η μέρα σήμερα που είναι σε όλη τη Λακωνία. Είναι μια κακή ημέρα, παρότι εμείς θέλαμε να είναι μια ημέρα παραγωγής για την εκπαίδευση και την ενημέρωση όλων των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, παραγόντων, αθλητών, προπονητών, απλών φιλάθλων. Και μάλιστα ξεχωρίσαμε και γεωγραφικά να γίνουν οι δύο εκπαιδευτικές προχωρητικές αυτές οι μερίδες κανονισμών διαιτησίας, στην οποία χωρίστηκε να γίνει μια σήμερα στη Σκάλα και να είναι τα σωματεία από το Δήμο Κροκιών, Δήμο Γηθίου και μέχρι το Δήμο Βιών. Και η επόμενη θα γίνει στα γραφεία του Αθλητικού Ενωσιακού Κέντρου στη Σπάρτη και θα συμμετέχουν οι υπόλοιποι δήμοι της Βόρειας Λακωνίας. Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλουμε όλοι εμείς που είμαστε στο ποδόσφαιρο, αν γίνεται από μία πλευρά, δεν οδηγεί πουθενά. Γι' αυτό και σε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε, θέλουμε να έχουμε τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων του ποδοσφαίρου. Θα ήθελα να πω σε αυτούς που σήμερα είναι απόν, ότι είναι πολύ καλό να βρισκόμαστε στο ποδόσφαιρο, αρκεί πραγματικά να είμαστε κάθε μέρα για το ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο κατά τη διεξαγωγή των 90 λεπτών και με σε οποιοσδήποτε κακές ή καλές στιγμές του αγώνα που πηγαίνουμε, το παρακολουθούμε ή που αγωνιζόμαστε και με οποιαδήποτε αποφάσεις και των διαιτητών μας. Γι' αυτό και σήμερα νομίζω ότι ήταν μια κατάλληλη ημέρα, αφού έχει τελειώσει και ο πρώτος γύρος των πρωταθλημάτων της πρώτης δεύτερης κατηγορίας και δεν έχουμε ξεκινήσει επίσης το δεύτερο γύρο και στο πρωτάθλημα προπαίδων, να έρθουμε σε μια επαφή μέσω του εκπαιδευτή μας και αρχιδητή του Νίκου του Σπυράκη να μας κάνει μια λεπτομερή κατά κάποιο τρόπο ενημέρωση στον χρόνο αυτόν το σύντομο για πράγματα που αφορούν τους κανονισμούς διαιτησίας. Δυστυχώς όμως το μήνυμα αυτό που στείλαμε εμείς δεν ελήφθη από αυτούς που έπρεπε σήμερα να είναι εδώ. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό Ελλάδα, που ευχαριστώ που είναι σήμερα κοντά μας, θα έχουν τη δυνατότητα αυτοί που σήμερα είναι απόν να τη δουν, να την παρακολουθήσουν και βεβαίως να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα στο τι προσπάθεια γίνεται από την Ένωση και από το τοπικό όργανο διαιτησίας. Όλα αυτά όταν γίνονται σαν μια εργασία όπως αυτή σήμερα έχουν κόπο, αλλά έχουν και μεράκι προσφοράς, ενημέρωσης προς όλους τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω έστω και αυτά τα λίγα άτομα που πάρισατε απόψε σε αυτή την επιμορφωτική μας συγκέντρωση που γίνεται με πρωτοβουλία της ΕΠΣ Λακωνίας και είναι από τις πρωτοβουλίες του Διοικητικού Συμβουλίου που αξίζουν συγχαρητηρίων, διότι εμείς εδώ στη Λακωνία προσπαθούμε να είμαστε, ειδικά στο ποδόσφαιρο, στο θέμα της εκπαίδευσης ενημέρωσης, ένα βήμα πιο μπροστά. Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο, τον κύριο Καρά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα συνεχίσω στο κομμάτι που με αφορά το εκπαιδευτικό των κανονισμών παιδιάς. Εμείς στον χώρο μας στη διαιτησία και ειδικά τα τελευταία χρόνια και στο νομό μας, αλλά και βλέπω και πανελλαδικά, ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης εκπαίδευσης των διαιτητών, το οποίο προσπαθούμε πλέον από φέτος να το περάσουμε το ίδιο ενιαίο ό,τι μαθαίνουν οι διαιτητές και στους ποδοσφαιριστές και στους παράγοντες και στους φιλάθλους. Γι' αυτό γίνονται ανοιχτές εκπαιδευτικές μερίδες σε όλους τους νομούς. Εμείς τις έχουμε ξανακάνει, θα τις κάνουμε και θα συνεχίσουμε με όποιους έχουν την θέληση αλλά και τη, ας το πούμε, και περιέργεια
να μάθουν κάτι παραπάνω για αυτό που ασχολούνται και αγαπάνε. Πόσα καλά μπορεί να δώσει το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό θεωρείται κοινωνικό φαινόμενο, γι' αυτό θεωρείται άθλημα των λαών, όλων των λαών παγκοσμίως, δεν έχει κανένα στην αποκλειστικότητα, ίσως να έχουν το ξεκίνημα κάποιοι, αλλά αυτή τη στιγμή σε όλα τα μήκη του κόσμου παίζεται ποδόσφαιρο. Άλλο σε καλό επίπεδο, άλλο σε χαμηλότερο, άλλο σε ψηλότερο, άλλο με συνθήκες καλές, όπως είναι τα δυτικά κράτη, άλλο σε πιο μέτρες και άλλα κράτη σε πολύ κακές συνθήκες. Όμως παίζεται ποδόσφαιρο. Είναι το δικό μας εφαγωνίζεστε που το πήραν οι ξένοι και το έκαναν fair play. Δηλαδή δίκαιο παιχνίδι. Στην ορολογία πλέον του ξένου ποδοσφαίρου, του διεθνούς ποδοσφαίρου, με αυτό έχει μπει και μια άλλη λέξη που λέγεται respect, που είναι ο σεβασμός. Δηλαδή θέλει το ποδόσφαιρο, δίκαιο παιχνίδι και σεβασμό στον αντίπαλο και σε όλους. Αυτό θέλει το σημερινό ποδόσφαιρο. Επίσης το σημερινό ποδόσφαιρο θέλει τη θετικότητα, θέλει την εικόνα, θέλει τον γκολ. Γι' αυτό και οι περισσότεροι κανονισμοί που γίνονται υπό είδος ερμηνείας ή, μετατροπών γίνονται με γνώμονα να το ποδόσφαιρο, να το χαίρονται οι φύλαθλοι και το χαίρονται μόνο όταν μπαίνουν περισσότερα γκολ, όταν προφυλάσσονται οι καλοί ποδοσφαιριστές και όταν δεν διακινδυνεύεται η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών από άλλους ποδοσφαιριστές κακούς.